Γεια σας, είμαστε στη γειτονιά. Είμαστε συνδεδεμένοι με την πρώτη γραμμή, με το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, με το Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής, τον Γιάννη τον Κυριαζή, τον γείτονά μας, τον γιατρό μας, τον αγαπημένο μας φίλο. Γεια σου γιατρέ. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα σε όλους. Να είναι καλά ο κόσμος. Να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, όλοι καλά. Δεν σου κάνω ερωτήσεις, τις ξέρεις τις ερωτήσεις. Ξεκινάς και μας δίνεις πληροφόρηση από το μέτωπο. Λοιπόν, το μέτωπο είμαστε καλά αυτή την περίοδο πλέον. Τα μέτρα αυτά τα οποία υποστήριξε η κυβέρνηση αρκετά νωρίς και υιοθέτησε ο κόσμος στην κριτική του πλειοψηφία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έδωσαν καρπούς πολύ καλούς. Το βλέπετε και στα νούμερα καθημερινά που ανακοινώνονται το απόγευμα. Και νομίζω ότι έχουμε πλέον περάσει σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης, άρσης σταδιακά των μέτρων. Όλα θα πάνε κατευχήν, πιστεύω, όσον αφορά τη χώρα μας. Το συντομότερο που θα προκύψουν τα νέα δεδομένα, να επανέλθει δηλαδή ο τόπος κανονικά πλέον στην καθημερινότητά του, θα είναι το καλύτερο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο δεύτερος ασθενής είναι η οικονομία. Ακριβώς. Κάτι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το αντιλαμβάνονται αρκετοί, αλλά σε λίγο θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Απρίλιος βγήκε, βγαίνει, δεν βγαίνει. Από εκεί και πέρα, αν δεν τρέξουν τα πράγματα, δεν θα είναι καλό για τον τόπο. Η οικονομία δεν θα είναι όπως πρέπει και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα για πολλούς. Δηλαδή, όταν λέω δυσάρεστα, θα δω με απολύσεις και τα λοιπά. Απέφχομαι να το ζήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά φαίνεται ότι αρχές Μαΐου όλο θα ξεκινήσει πλέον η ζωή πάλι να γυρίζει στην καθημερινότητά της. Τώρα, όσον αφορά για τα δεδομένα του ιού. Ο ιός, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα γίνει εποχικός και ότι ενδεχομένως να συνυπάρχει και με τη γρήπη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα νέων εξάρσεων. Πανδημικών δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι μια πιθανότητα τέτοια να ξαναδούμε κύματα του κορονοϊού αυτής της πανδημίας και μέσα στο 2021 και ίσως και μέσα στο 2022. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το αν και εφόσον θα έχουν βρεθεί φάρμακα, εάν θα υπάρχει εμβόλιο, αν τα όλα τρέξουν γρήγορα και τα έχουμε στη διάθεσή μας, θα είναι μεγάλη ανακούφιση για όλο τον πλανήτη. Όλη αυτή η ιστορία όμως έδωσε τη δυνατότητα στην πολιτεία να καταλάβει, και νομίζω ότι και ο κόσμος το έχει καταλάβει πια, τη σπουδαιότητα που έχει ένα σύστημα υγείας, ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο στέκεται καλά στα πόδια. Και μη γελιέστε, δεν στέκεται καλά το σύστημα υγείας ακόμα. Υπάρχουν τεράστια κενά, υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν σχετικά με τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Χρειαζόμαστε επιπλέον κλίνες, πολλές, εκατοντάδες ακόμα κλίνες, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια και να είμαστε ήσυχοι ότι ό,τι προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε σωστά. Άρα θέλουμε προσωπικό, θέλουμε μεθ, κρεβάτια, θέλουμε τμήματα επειγόντων να λειτουργούν στα νοσοκομεία, αυτόνομα, όπως ορίζει ο νόμος. Άρα το σύστημα υγείας το εθνικό έχει ακόμα πολλή δουλειά. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, για μία ακόμα φορά, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση όσον αφορά τις αντοχές στο σύστημα υγείας, εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα αυτά τα οποία ελήφθησαν και για τα οποία ο κόσμος τα αγκάλιασε τέλος πάντων και τα υιοθέτησε. Θα είχαμε μετά από λίγη 24 ώρα ένα κρασάρισμα του συστήματος και θα θρυνούσαμε εκατοντάδες ή χιλιάδες νεκρούς, όπως γίνεται σε άλλες χώρες που το βλέπουμε καθημερινά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει το σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας,
με διορισμούς γιατρών, θέλουμε νέους γιατρούς, θέλουμε νέους ανθρώπους ηλικιακά. Δεν ξέρω ποια είναι η προσφορά έξω, γιατί υπάρχει και αυτή η διαρροή προς το εξωτερικό επιστημόνων, τους οποίους τώρα τους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε που διαπρέπει στο εξωτερικό, τους δείχνουν οι τηλεοράσεις. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι απώλειες έχει αυτό το έθνος από επιστημονικό, ιατρικό, δυναμικό, τι αιμορραγία προς τα έξω. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν διορισμοί, θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες κλίνες μεθ, θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τμήματα επιγόντων στα νοσοκομεία αυτόνομα όπως πρέπει να λειτουργήσουν, για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά να αντιμετωπίσουμε σωστά την όποια πανδημία ή ό,τι άλλο μας βρει ως χώρα. Τώρα, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν πάντα τα προβλήματα, υπάρχουν τα σοφρονιστικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν υγειονομικές βόμβες, τα γυροκομεία, η Ρώμα, οι εγκαταστάσεις μεταναστών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί είναι ευάλωτοι πληθυσμοί, θεωρούνται και είναι ευάλωτοι πληθυσμοί. Θέλω να πιστεύω ότι η πολιτεία, και βλέπουμε καθημερινά ότι πραγματικά το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το θέμα αυτό, με ελέγχους πρέπει να γίνονται, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ξεφύγει μια κατάσταση σε μια τέτοια υγειονομική βόμβα, όλο αυτό το πράγμα θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πέρι της περιοχής ή της εγκατάστασης. Εκείνο που θέλω επίσης να πω είναι ότι φάρμακα δοκιμάζονται, χορηγούνται στους ασθενείς, υπάρχουν οδηγίες από το Υπουργείο, από τον ΕΟΔΗ. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε μια θεραπεία η οποία θα είναι η δεδομένη, που θα πρέπει να δίνεται και με κλινικές μελέτες που θα τη στηρίζουν πλέον, γιατί αυτά όλα τώρα τρέχουν και τρέχουν πολύ γοργούς ρυθμούς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί λιγάκι ο έλεγχος και όσον αφορά τα κρούσματα, αλλά και όσον αφορά τον αντισωματικό έλεγχο. Δηλαδή, σε τι ποσοστό του πληθυσμού υπάρχει ανοσία και πόσο κρατάει αυτή η ανοσία, είναι και αυτό σημαντικό. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σιγά-σιγά θα τα βλέπουν οι επιστήμονες και θα βοηθούν πάρα πολύ στη διαχείριση του προβλήματος. Από εκεί και πέρα το εμβόλιο είναι το ζητούμενο, έτσι, γιατί όλα τα άλλα είναι ημίμετρα και αυτό νομίζω ότι θα έρθει. Ήδη υπάρχουν μελέτες κλινικές που τρέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαίρομαι διότι δεν ζήσαμε παραελάχιστα περιπτώσεις πανικού στη χώρα μας. Βλέπετε ότι γίνεται έξω σε μερικές φορές, κάποιες χώρες, κακός χαμός με τους πολίτες που είναι σε πανικό. Να σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει μια δημοσίευση πρόσφατα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Αμερική. Μία Αμερικανίδα την ώρα που ψώνιζε έδειξε. Και έδειξε πάνω από ένα πάγκο που είχε αρκετά πράγματα, τρόφιμα και κάποια άλλα προϊόντα μεγάλης αξίας, κάποιες 3.000 ευρώ, αν διάβασα σωστά. Χωρίς να επιβεβαιώσουν καν αν είναι κρούσμα, αν έχει θετικό τον κορονοϊό ή τίποτα, πέταξαν τα προϊόντα στον δρόμο, στα σκουπίδια. Το σούπερ μάρκετ τα πέταξε. Και μετά κάλεσε την αστυνομία, ένας πανικός κακός. Αυτά ευτυχώς στη χώρα μας δεν τα είδαμε και δεν θα τα δούμε ποτέ, φαντάζομαι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, Γιάννη, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνάντηση την πρωινή σήμερα, ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στη ζωή μας που τρέχουν. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα. Οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς, οι άνθρωποι που έχουν πνευμονικά νοσήματα, οι καρκινοπαθείς. Μην ξεχαστούν αυτοί οι άνθρωποι στην επικοινωνία με τον γιατρό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Διότι τα έχει καλύψει όλα ο κορονοϊός και μπορεί να ξεχάσουμε ότι είμαστε με ζάχαρο, να ξεχάσουμε ότι έχουμε υπέρταση, να ξεχάσουμε ότι έχουμε καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια ή ότι πρέπει να κάνουμε ένα χειρουργείο γιατί έχουμε ένα καρκίνο στο ένδυο ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, αυτά πρέπει να προχωράνε κανονικά, διότι είναι μεγάλο κομμάτι αυτό στα χρόνια νοσήματα και πρέπει να είναι ενεργό. Δεν θα μείνει πίσω, δεν πρέπει να μείνει πίσω όσον αφορά την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Και τέλος, να μην ξεχάσω να πω ξανά πάλι ότι η οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει όλα να δρομολογηθούν έτσι ώστε να αρχίσει πάλι να ζωντανεύει το εμπόριο, η ζωή στον τόπο, ο τουρισμός, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και να δούμε και ποιες θα είναι και οι ψυχολογικές επιπτώσεις. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι όλου αυτού που αντιμετωπίσαμε και ζούμε, αλλά αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κοίταξε να δεις το γονίδιό μας είναι καλό γονίδιο. Ο Έλληνας έχει καλή ψυχολογία πάντα. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό είναι και λίγο ένα, παίρνει ένα ρίσκο λόγω καλής ψυχολογίας. Μιλάω για τις μέρες που πολλοί παραβιάζουν τα μέτρα, έτσι. Ναι, ο ίδιος, η καλή διάθεση είναι στο γονίδιό μας μέσα. Είμαστε χαρούμενος λαός. Ό,τι έχουμε υποστεί, αυτή την όποια ψυχική φθορά, τέλος πάντων αυτών των ημερών, θα την ξεπεράσουμε, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Το ευχόμαστε όλοι. Καλό Πάσχα, καλημέρα. Καλή Ανάσταση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση. Καλή συνέχεια, γιατρέ, καλή συνέχεια.